παρέμεινε επί δεκαετίες ανάμεσα στο πλούσιο ανέκδοτο υλικό που άφησε για τις μελλοντικές γενιές. Το έργο «Ανήφορος» του Νίκου Καζαντζάκη, που ταυτοποιήθηκε από την έρευνα και συχνά αναφερόταν σε επιστολές του μεγάλου κριτικού στοχαστή, από σήμερα βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων και της Κρήτης. Το χειρόγραφο υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια στο μουσείο, δεν είχε ποτέ ταυτοποιηθεί όμως. Ταυτοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ότι αυτό το χειρόγραφο πρόκειται για το έργο «Ανήφορος», το οποίο είχε αναφερθεί σε διάφορες επιστολές του Καζαντζάκη προς τρίτους, όπως επίσης και σε αναφορές για το έργο του Καζαντζάκη από την Ελένη την Καζαντζάκη και από τον Παντελή τον Πρεβελάκη. Η κυκλοφορία του ήρθε χρονικά με τη συμπλήρωση 65 ετών από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη, του ανθρώπου που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια αναγνωστών σε όλο τον κόσμο, που μέχρι και σήμερα τον αναγνωρίζουν ως έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως στοχαστές. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την ελληνική πεζογραφία και για τα ελληνικά γράμματα, διότι θα ξαναδιαβάσουμε Καζαντζάκη, θα ξαναδιαβάσουμε ιδέες και οράματα που είχε ο ίδιος, τις θέσεις του για τη ζωή, για την ειρήνη, για τον κόσμο ολόκληρο, εντελώς από μια διαφορετική οπτική γωνία. Το βιβλίο «Ανήφορος» είναι ένα από τα έργα του Καζαντζάκη που μιλούν για τον άνθρωπο, τα βάρη του και τα στοιχήματα της ζωής του. Ένα ακόμη από τα βιβλία που δημιούργησε βρισκόμενο στην Αγγλία λίγο μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά με το μυαλό του να βρίσκεται στο κάστρο της καρδιάς του, το μεγάλο κάστρο της νιώτης του, το Ηράκλειο. Και γι' αυτό ήθελε και να έρθει να αναπαυθεί στο μεγάλο κάστρο και όπως έγινε κιόλας, αναπαύεται στο Μαρτινέγκο, σε μια έπαλξη των ενετικών του τυχών του Ηρακλείου, τα οποία τα έχει περιγράψει πολλές φορές και από τα βιβλία, το έχει περιγράψει το μεγάλο κάστρο, τη μεγάλη του αγάπη, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή η γη του μεγάλου κάστρου τον αναπαύει. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου, όπως είπε ο πρόεδρος του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, θα γίνει στο Μουσείο στη Μυρτιά, με την ελπίδα, όπως είπε, ανάμεσα στο θησαυρό που άφησε πίσω του ο κορυφαίος στοχαστής, να υπάρχει κι άλλο υλικό που θα μπορέσει στο μέλλον να εκδοθεί. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν υπάρχει κάτι ολοκληρωμένο το οποίο θα μπορέσει κάποιοι μελετητές αργότερα να το ανακαλύψουν, αλλά εγώ προσωπικά ποτέ δεν θέλω να είμαι σίγουρος για κάτι. Οπότε, που ξέρουμε, μπορεί πράγματι να υπάρχει κάτι άλλο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει στην επιφάνεια. Να επιφυλάσσει 65 χρόνια μετά και άλλες εκπλήξεις, δηλαδή. Εγώ προσωπικά θα το ήθελα.